Τώρα. Η αποκάλυψη των ζόμπι θα ξεκινήσει από τον ιό ή από τα εμβόλια. Πάμε να ξεκινάμε τον ιό στις ταινίες. Περίμενε, πόσο ζόμπι μιλάμε. Μιλάμε κάτι το οποίο. Βασικά να πάμε πιο πίσω. Πόσο ορίζουμε το ζόμπι. Εντάξει, τώρα, τι λείπει ο Σωτηρόπουλος τώρα. Ο ζόμπι είναι, δεν είναι χορτοφάγα και τα λοιπά. Είναι σε αυτό το idle state όπως τα πρόσεις όταν τους τη μάνα. Α, ζόμπι πρόσεις, οκ. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να λειτουργήσει ανθρώπινος οργανισμός χωρίς αρκετά καλό coordination, οπότε ο εγκέφαλος γενικά είναι λίγο χρήσιμος, αισθάνομαι, οπότε δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Καλά, έχεις δει ψηφοφόρους. Αυτά από ό,τι έχω καταλάβει τα ζόμπι είναι πιο πολύ... Είναι... Συμπεριφέρονται σαν μονοκύτταροι οργανισμοί από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Μα αυτό είναι. Ναι. Είναι σαν μονοκύτταροι οργανισμοί. Δηλαδή ξεκινάνε ρε παιδί μου και έχουν μόνο ένστικτα. Εγώ πρέπει να φάω να τρελάθηκε. Να κυκλώσω την άλλη αμοιβάδα ρε παιδί μου και να γίνουμε ένα. Και εν τέλει. Σε ρώτησα που θα ξεκινήσει, ρε. Από τον ιό. Όχι από τα εμβόλια. Δεν βγάζει νόημα. Μα το ζόμπι είναι υποτίθεται ο ιό, ο οποίο. Μπαίνει μέσα στο κορμί. Γιατί δεν παραπήγε από την αεροσούλα. Όχι, ρε, γιατί αυτό είναι. Το mRNA δεν είναι καν και το DNA είναι απενεργοποιημένο, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Ναι. Δεν το έχω δει ποτέ σε ταινία. Αλλά θα μπορούσα. Λέει ρε Γιώβοβιτς. Τρέχει εκεί με τα σκισμένα τα ρούχα και ιστορία. Με το. Στο Resident Evil είναι εμβόλιο αυτό. Ξεκινήσαμε από. Ναι, την πατήσαμε. By the way, θα το προτείνω μετά το ένα Resident Evil σαν παιχνίδι. Φανταστικό. Ωραία. Θα σου πω, θεωρώ. Προφανώς οι γνώσεις μας τώρα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση είναι στο μηδέν, οπότε έχει περισσότερη πλάκα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ βάζω κοντά με σιγουριά τον ήλιο. Έχουμε χάσει όλους και τους πέντε θεατές. Να μην πέφτουν. Όχι, ρε εσύ, περίμενε. Το εμβόλιο, βασικά, θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί μέσα σου και το οποίο θα δράσει ώστε να απενεργοποιήσει τη σκέψη με κάποιο τρόπο. Δηλαδή. Αυτό το κομμάτι του οργανισμού σου. Περίμενε. Αν θέλετε να το πάμε σωστά, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Και ταυτόχρονα να μπορέσει το σώμα σου να κινείται και να κάνει πράγματα χωρίς να έχει σκέψη. Δηλαδή να είναι τελείως τα ένστικτά του. Άρα θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διατηρήσεις τον εγκέφαλο σαν ένα όργανο το οποίο μπορεί να κουνήσει χέρια, πόδια κλπ. Αλλά ταυτόχρονα να μην έχει τις ιδιότητες που έχει ένας εγκέφαλος ανθρώπινο σήμερα που είναι να. Καταλαβαίνει σε ένα βαθμό αρκετά. Άρα θα ξεκινήσει από τον ιό. Ιό. Μας πέθανες. Ιό λέω εγώ. Θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό. Μισό λεπτό πριν μιλήσεις. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα του πώς καταλάβαμε ότι θα μιλήσουν σοβαρά σήμερα. Αφού μου απαντήσαν σοβαρά σε αυτήν την ερώτηση. Συνεχίζουμε. Ήταν statement η ερώτηση. Ναι. Έχω να πω και ένα τρίβια πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχει ένας Μίκητας ο οποίος προσβάλλει legit αυτό το οποίο λέω μυρμήγκια. Δεν ξέρω μυρμήγκια είναι που προσβάλλει. Οι Μίκητες κάνουν σαν δίκτυο. Και μπαίνει αυτό μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το σκοτώνει και μετά λειτουργεί. Δηλαδή είναι σαν terminal το μυρμήγκι, είναι σαν terminal του Μίκητα. Είναι ό,τι πιο κοντινό σε ζόμπι έχουμε στη φύση. Φρικιαστικό. Δυνατό, ναι. Νομίζω που το χρησιμοποίησαν εργαλείο μετά το Μερμίγκι, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Είναι σαν τερματικό. Ωραία.